Το έργο της εκτροπής του άνορου του Αχελώου πρέπει να συνεχιστεί για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους, υποστήριξε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας με αφορμή την εκδίκαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου της προσφυγής που είχαν ασκήσει κατά του λεγόμενου νόμου Σουφλιά οικολογικές οργανώσεις και η πρώην Νομαρχιακή Αρχή Ετωλά Καρνανίας. Από την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνεται η συνέχιση ή μη του έργου. Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε ότι το έργο είναι ύψης της σημασίας και μόνο πλέον εκτίματα δημιουργεί. Σήμερα ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τα μέλη της Πανθεσσαλικής Συντονιστικής Επιτροπής για τις εξελίξεις και την προετοιμασία που έχει γίνει από τη Θεσσαλική πλευρά. Ο Αχελώος ωφελεί, δεν βλάπτει κανέναν. Μετά και την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχει ανάψει πράσινο φως για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό. Έχουν γίνει εκεί έργα περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ ονομαστικής αξίας, αλλά παρούσης αξίας πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Είναι ένα έργο περιβαλλοντικό, ένα έργο που θα δώσει νερό πόσιμο, καλής ποιότητας, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα ποιότητας νερού στη Θεσσαλία, σε πάνω από 75.000 κόσμο. Ένα έργο το οποίο συμβάλλει στην αγροτική ανάπτυξη. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας δήλωσε ότι ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς και γι' αυτό κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση υπέρ των πράξεών της, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Ξέρουμε όμως ότι ο δρόμος είναι μακρύς, γιατί απαιτούνται ενέργειες οι οποίες παίρνουν εις μάκρος. Αλλά πρέπει η κυβέρνηση να πάρει θέση υπέρ των πράξεών της. Πρέπει εκείνοι οι οποίοι κάναν αυτά τα έργα και με τις αποφάσεις τους έχουν δημιουργηθεί τόσα έργα στην περιοχή του Αχελώου να πάρουν την απόφαση να συνεχιστούν τα έργα. Θέλω να πω ότι πρέπει τάχιστα να εγκριθούν οι μελέτες διαχείρισης των υδάτινων λεκανών. Το έργο της εκτροπής του άνορου του Αχελώου μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα να έχει τεράστιο οικονομικό όφελος, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Μπορούν να εισρέψουν άμεσα εις τα ταμεία του κράτους περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να μην κατασπαταλούμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται.